είμαστε σε οριακό σημείο να μην προλάβουμε να καθαρίσουμε. Είναι τα λόγια της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή, που με απόγνωση μετρά τις μέρες και αγωνιά για τους πολίτες, τις περιουσίες τους και τις υποδομές, αφού δεν μπορεί να προχωρήσει ο καθαρισμός ποταμών, χυμάρων και ρεμάτων λόγω προδικαστικών προσφυγών από εργολαβικά συμφέροντα. Κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά σε ενδεχόμενες βροχοπτώσεις που μετά τη θεομηνία του περασμένου χειμώνα μπορεί να αποβούν κρίσιμες ακόμα και μοιραίες. Δυστυχώς δεχτήκαμε από εργολαβικά συμφέροντα προδικαστικές προσφυγές, που σημαίνει ότι σε ορισμένα από αυτά τουλάχιστον θα πρέπει να σταματήσουμε μέχρι την εκδίκαση των προδικαστικών προσφυγών. Και εγώ θέλω να πω πραγματικά εδώ στους πολίτες που μας ακούνε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και από εμάς και από τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Παρά την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η Περιφέρεια Κρήτης είχε εξασφαλίσει από τον περασμένο Μάιο τα απαιτούμενα κονδύλια και όμως ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του καθαρισμού, και ενώ βρισκόμαστε πια στο κατόφλι των πρώτων βροχών του φθινοπόρου. Τώρα, εκτός από τα έργα που εκτελούμε, ήμασταν σε φάση να καλέσουμε με τη διαπραγμάτευση, δηλαδή με τη γρήγορη διαδικασία όπως την ορίζει ο νόμος, εργοληπτικές εταιρείες προκειμένου να αναλάβουν και τους δρόμους, κυρίως όμως τους καθαρισμούς. Η Μαρία Λιονή καλεί όλες τις πλευρές να δείξουν ευθύνη και συνέπεια απέναντι στο καλό των πολιτών, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, μακριά από οικονομικά συμφέροντα και εμπάθειες λόγω των επιτακτικών συνθήκων, για γρήγορη και άρτια προετοιμασία για τον χειμώνα μετά και τις πρόσφατες θεομηνίες. Κάνω μία έκκληση προς όλους τους, προς όλα τα μέρη και τους οικονομικούς φορείς και τις εργοληπτικές εταιρείες, ότι πέρα από τα συμφέροντα, τα οικονομικά και οτιδήποτε άλλο, όλοι μας πρέπει να βάζουμε σε τελευταία ανάλυση το δημόσιο συμφέρον μπροστά, το συμφέρον του πολίτη, να μην καθυστερούμε τα έργα, διότι αυτά μπορεί να πραγματικά να κοστίσουν πάρα πολύ ακριβά στη συνέχεια. Δεν θέλω να σκέφτομαι καθόλου τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και οι περιουσίες των ανθρώπων πρέπει να τις προστατεύσουμε.